Στη Γεστημανή βρίσκεται το πάνσεπτο θεομητορικό μνήμα που αποτελεί μεγάλο προσκύνημα. Εδώ, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κατοικούν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών. Οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα λόγω των συνθήκων. Αυτό που εκφράζουν όμως είναι την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης. Everyone are connected. Like we have only one God and through him we all are his one children and we all are connected. Ο γέροντας Σεραφείμ ανοίγει την είσοδο και μας ξεναγεί. Κατά τη διάρκεια των 10 μηνών που διαρκεί ο πόλεμος, τα 49 σκαλιά που οδηγούν στον τάφο της Παναγίας τα κατεβαίνουν λιγοστοί προσκυνητές. Το ίδιο και σήμερα. Ανήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου βρισκόμαστε στο λιθόκτιστο κουβούκλιο, στο σημείο που κηδεύτηκε και ενταφιάστηκε το πάνσεπτο σώμα της Παναγίας από τους Αγίους Αποστόλους και έπειτα από 3 ημέρες μετέστη. Ακολουθείται το παλαιό ημερολόγιο. Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες, πολλοί θα ήταν οι προσκυνητές που θα περίμεναν υπομονετικά για να προσευχηθούν. Φέτος όμως, λόγω του πολέμου, οι πιστοί που προσέρχονται είναι ελάχιστοι. Σκύβουν το κεφάλι στον Ιερό Βράχο για να προσευχηθούν για ειρήνη. Σχεδόν άδειο και το καθολικό του ναού, όπου δεσπόζει η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα. Για τους Ορθοδόξους της Ιερουσαλήμ, που έχουν γεννηθεί και ζουν στον πόλεμο, ο ιερότατος τάφος της Παναγίας αποτελεί παρηγοριά και η ευχή όλων είναι μία, ειρήνη. I wish all good things for everybody. Peace for everybody. Yeah, peace.